Το μεγαλύτερο αμάρτημα ποιο είναι? Στο μυαλό μου έλεγε. Συγκοφαντία μου, πόνο, παντεώτη, τη αναβολή. Κατάκριση. Τη αναβολή. Η ανομαλία, λέγεται. Η ανομαλία. Ζητώ το μεγαλύτερο αμάρτημα, όχι τη μεγαλύτερη. Πράξη. Είναι τη αναβολή. Η αναβολή είναι αμάρτημα, αλλά δεν θέλω τούτο. Σου είπα ποιο είναι το αμάρτημα. Η ευχαριστία. Περιέλεια. Βρε παιδάκι μου, το είπατε, εφόσον το είπατε. Η πορνεία. Όχι. Βρε, αυτά είναι μικρά. Να, μικρά. Το μεγάλο ποιο είναι. Το ακούσατε στο κήρυγμα που είπατε. Δεν είπατε πατέρα. Αφού το είπαμε. Το είπαμε. Δεν μεγαλύτερο αμάρτημα από αυτό δεν υπάρχει, γιατί ο Πανάγαθος Θεός δεν ήθελε να το αντικρίσει αυτό το αμάρτημα. Δεν ήθελε να το αντικρίσει αυτό και έστειλε τον άγγελό του και κατέσφαξε όλους τους ανομάλους από πάνω στη γη, για να μην δουν τα ματάκια του σαν άνθρωπο, σαν βρέφος αυτή την αμαρτία. Πριν βγαίνει ο Χριστός ακόμα, πατέρα. Ευχαριστώ. Πριν βγαίνει ο Χριστός ακόμα. Έγινε αυτό πριν. Θα το πούμε, θα το πούμε. Ένας από τους πατριάρχες των Εβραίων ήταν ο Αβραάμ, η γυναίκα του ήταν η Σάρα και αυτός έμενε μέσα σε ένα αντίσκηνο κάτω από ένα δέντρο που ονομαζόταν το δέντρο αυτό Δρύς. Και το μέρος εκείνο Μαμπρί, Δρύς του Μαμπρί. Κάτω από αυτό το δέντρο ο Αβραάμ έβαλε ως σκοπό της ζωής του όποιος περνούσε από εκεί να του πλένει τα πόδια, να του δίδει φαγητό να τρώει, να του δίδει νεράκι και μετά να συνεχίζει το δρόμο του. Μεγάλο, πολύ μεγάλο τούτο το καλό. Αυτή η αρετή, διότι ονομάζεται φιλοξενία. Να είμαι θα φιλόξενη, να μην, όταν δούμε έναν άνθρωπο στον δρόμο να τον αγαπούμε. Να δούμε από πού έρχεται, πού πηγαίνει. Έφαγε να πιέ. Είναι έτοιμος για να συνεχίσει το δρόμο του. Να τον βοηθούμε πάντοτε. Επειδή είχε αυτήν την μεγάλη αρετή ο Αβραάμ, ηξιώθη να φιλοξενήσει την Αγία Τριάδα εις πρόσωπον τριών αγγέλων. Και όταν επέρασαν από εκεί του, σε φιλοξένησε ο Αβραάμ και ο αρχαιότερος των τριών, εκείταξε τον Αβραάμ και του λέγει «Θα γεννήσεις παιδί», του λέει. Ο Αβραάμ ήταν ηλικίας 100 ετών και η Σάρα 117 ετών. Και όταν ήκουσε η Σάρα, η οποία ήταν πίσω από τον Αβραάμ στη σκηνή, εγέλασε. Και ο αρχαιότερος των τριών αυτών, των αγγέλων αυτών, γύρισε και της λέγει «Γιατί γέλασες?» Λέγει «Δεν εγέλασε, κι όμως εγέλασες», της λέει. Ενόμισε ότι μπορούσε να κρυφτεί από το Θεό. Και στην ηλικία αυτή έδωκε ο Θεός στον Αβραάμ τέκνο, το οποίο ονόμασε Ισαάκ. Και όταν το γέννησε αυτό το παιδί, του λέει «Θα μου το θυσιάσεις». Μόλις άκουσε αυτό ο Αβραάμ, δεν έπαθαινε όπως παθαίνουμε εμείς σήμερα, που εάν είναι
θέλημα Θεού να μας πάρει το παιδί μας, εμείς αναστατωνόμεθα. Εκείνος το έπιασε με το χεράκι του να το θυσιάσει και ανέβηκε στο βουνό και φόρτωσε τον Ισαάκ με ξύλα και γύρισε και του λέει, καλά του λέει, με καλείς να πάμε να θυσιάσουμε. Μου έδωσε τα ξύλα του λέει, πού είναι το ζώο το οποίο θα θυσιάσουμε. Του λέει, έχει ο Θεός, του λέει. Και φτάνει εκεί και κάνει θυσιαστήριο ο Αβραάμ, βάζει τα ξύλα, τα ανάβει τα ξύλα και τώρα του λέει, δένει τον υιόν του, τα χεράκια του, τα ποδιά του και τον βάζει πάνω στα ξύλα εκεί για να τον κόψει το κεφαλάκι του. Εκείνη τη στιγμή που ψήλωσε το μαχαίρι, άγγελος του το πιάσε. Και αμέσως βλέπει απέναντί του, πάνω σε ένα θάμνο, μπλεγμένα τα κέρατα ενός κρυού. Και το πιάνει το κρυάρι και το θυσιάζει και ο Ισαάκ είναι αντιπρόσωπος του Χριστού μας. Δεν πιάσαμε τον Χριστό μας, τον φορτώσαμε τον Τίμιο Σταυρό, τον ανεβάσαμε να το σταυρώσουμε. Είναι εις τύπον του Χριστού ο Ισαάκ. Ο Αβραάμ είχε όμως έναν ανεψιόν, ο οποίος ονομαζόταν Λότ. Και οι δύο από τους τρεις εκείνους αγγέλους κατέβησαν στα Σόδωμα και τα Γόμορα, τα οποία υπήρχαν πέντε πόλεις εκεί. Δύο μεγάλες και τρεις μικρές. Όταν κατέβηκαν εκεί, η χάρη του Θεού προειδοποίησε τον Αβραάμ και του λέγει, θα εξαφανίσω αυτές τις πέντε πόλεις. Και του λέει ο Αβραάμ, Κύριε μου, του λέει, μαζί με τους κακούς θα πάνε και οι καλοί. Εάν μέσα εις τους 50 ανθρώπους βρεθούν πέντε οι οποίοι είναι καλοί, δεν θα τους γλιτώσεις όλους. Του λέει ο Θεός, ναι. Ο Αβραάμ εκείνη τη στιγμή εκράτησε, που λέμε, προφύλαξη και λέγει, εάν βρεθούν όχι 45 αλλά 40, δεν θα τους γλιτώσεις. Ναι, λέει. Και πάλι ο Αβραάμ λέγει, μήπως εάν βρεθούν 30 πάλι θα τους γλιτώσω. Και αν βρεθούν 20 πάλι θα τους γλιτώσω. Και αν βρεθούν 10 πάλι θα τους γλιτώσω. Δεν υπάρχουν όμως ούτε 10. Μέσα σε 5 πολυάριθμες πόλεις δεν υπήρχαν ούτε 5. Μόνο ο Λότ υπάρχει, οι δύο του κόρες, η γυναίκα του, και κατεβαίνουν οι δύο άγγελοι για να προειδοποιήσουν τον Λότ. Ο Λότ κάθεται στην είσοδο της πόλεως, λέει, και όταν είδαν τους δύο αγγέλους που ήσαν πεντάμορφοι, εστενοχωρέθηκε διότι αυτό το μέρος ήταν το μέρος το οποίο δεν υπήρχε ούτε ένας καλός άνθρωπος, παρά μόνο να βασίλευε αυτή η αμαρτία. Οπότε ο Λότ τους δύο αυτούς, τους πανέμορφους αγγέλους, τους λέγει, θα έρθετε στο σπίτι μου. Και λέγουν εκείνοι, όχι, θα μείνουμε εδώ. Αποκλείεται να μείνετε εδώ, λέει. Πεισματώνει ο Λότ και παίρνει τους δύο αγγέλους και πηγαίνει στο σπίτι του. Όταν πήγε στο σπίτι του, αυτοί οι Σοδομίτες είδαν τους δύο αγγέλους και έφτασαν στο σπίτι του Λότ
όλοι λέγει αυτοί οι κακοί άνθρωποι και ζητούσαν αυτούς τους δύο νέους. Και ο Λότ λέγει, έχω δύο κόρες, να σας τις δώσω να τις κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά όχι τους δύο ξένους. Όχι, θέλουμε να αυτούς. Και όρμησαν πάνω στην πόρτα για να την σπάσουν, να μπουν στο σπίτι του Λότ. Και τότε βγήκε ο ένας από τους δύο νέους, ύψωσε το χέρι του και ετυφλώθησαν όλοι. Και ο ένας εκτυπούσε πάνω στον άλλον και ζητούσαν να έβρουν την πόρτα του Λότ για να μπουν μέσα. Και προειδοποιεί τώρα ο άγγελος, ο Θεός, και λέγει στο Λότ, σώζον, σώζε την εαυτού ψυχήν. Προσπάθησε, του λέγει, να σώσεις την ψυχή σου, τη ζωή σου. Μην βλέψεις στα πίσω, του λέγει. Μην κοιτάξετε πίσω. Και σπεύσον του σωθήν. Τρεχάτε, γρήγορα, λέει. Ήταν προειδοποίησεις του Θεού. Αυτή όμως είναι προειδοποίησεις δική μας. Σώζον, σώζε την εαυτού ψυχή. Δηλαδή, πρόσεξε, λέγει, να σώσεις την ψυχή σου που είναι αθάνατη. Η Ωσία Μαρία η Αιγυπτία από 12 ετών ξέφυγε από τους γονείς, κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια και μέσα σε 17 χρόνια παρέσυρε χιλιάδες ψυχές στον Άδη. Και άκουσε ότι είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού και θέλησε να πάει να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό και όταν μπήκε στη θύρα του ναού ένιωσε ένα χέρι να την κρατάει να μην την αφήσει να περάσει. Τότε δοκιμάζει για δεύτερη φορά, δεν φεύγει το χέρι, την κρατάει και αρχίζει και κλαίει και ζητά το έλεος του Θεού και τότε ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα και εξομολογείται και όταν εξομολογήθηκε έφυγε στην έρημο με ένα κομμάτι ψωμί μόνο. Πέρασε τον Ιορδάνη και τράβηξε μέσα στην έρημο και έμεινε 47 ολόκληρα χρόνια με εκείνο το ψωμάκι που επήρε μαζί της και έκλαιε κάθε μέρα εις το Θεό για τις αμαρτίες της. Και εις τα 47 χρόνια πέρασε ένας ασκητής από τα Ιεροσόλυμα μέσα στην έρημον και την βρήκε, την είδε απέναντι και λέγει, τι είσαι, άγγελος ή διάβολος? Και εκείνη πέφτει στα πόδια του και λέγει, είμαι η αμαρτωλή Μαρία και εξομολογείται όλες τις αμαρτίες και του λέγει, σε παρακαλώ να μου φέρεις τη Θεία Κοινωνία να κοινωνήσω ύστερα από 47 ολόκληρα χρόνια. Και πηγαίνει ο Όσιος Ζωσιμάς και φέρνει τη Θεία Κοινωνία και την κοινωνεί και του λέγει, θα έρθεις και τον επόμενο χρόνο. Και όταν έφυγε από εκεί και ήρθε τον επόμενο χρόνο, να βρήκε γραμμένο ένα χαρτάκι και του λέγει, Όσιε Ζωσιμά, του λέγει, μόλις με κοινώνησες έφυγα. Θάψε με, του λέγει, εδώ και παρακάλε το Θεό για μένα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της μετανοίας. Σώζον, σώσε την εαυτού ψυχή. Μη στραφίζεις τα πίσω. Και λέγει στον Λότ ότι θα ξεκινήσεις, του λέει, και θα περάσεις και θα φτάσεις απέναντι που είναι το βουνό εκείνο που ονομάζεται Σιγόρ. Θα βγεις εκεί πάνω
και δεν θα κοιτάξετε πίσω. Η γυναίκα όμως δεν άνταξε. Πάντοτε η γυναίκα η οποία είναι μέσα στην αγωνία, μέσα στην απορία, απορεί, όπως ήταν μέσα στον παράδεισο και απορούσε να δει τι είναι αυτό το δέντρο. Οι πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ότι ήταν σική από τα φύλλα τα πλαθιά που υπήρχαν πάνω σε αυτό το δέντρο και από τον καρπό το γλυκύτατο που είχα. Και όντως, όταν πλησιάσεις να φάεις σίκο, λες τι ευλογία Θεού είναι αυτό. Εκεί η Εύα παρεσύρθηκε από τον διάβολο, παρέβη την εντολή του Θεού και δεν μείνει ως εκεί, παρασύρει και τον Αδάμ και βγαίνουν έξω από τον Παράδεισο και ήμεθα μέσα εις τούτον τον τόπο της αμαρτίας και το δακρύο και του πόνου και της αγωνίας έως ότου να έρθει η στιγμή να μπούμε στον Παράδεισο πάλι. Αλλά για να μπούμε στον Παράδεισο χρειάζεται κόπος, παιδάκια. Χρειάζεται αγώνας, παιδάκια. Σώζον, σώζεται σε αυτού ψυχή, μη επιστρέψεις πίσω. Η γυναίκα του Λότ δεν άντεξε, να γύρισε πίσω και έγινε στήλη άλατος. Έμεινε εκεί μία στήλη άλατος. Και φεύγει τώρα ο Λότ με τις δύο θυγατέρες και φτάνουν στο όρος Σιγόρ και όταν έφτασαν εκεί οίκουαν πίσω όλη την καταστροφή των Σοδόμου και των Γκομόρων. Ο Πανάγαθος Θεός θέλησε να φανίσει αυτή την αμαρτία, να φανίσει αυτές τις πέντε πόλεις και έβρεξε από τον ουρανό θιάφη και φωτιά. Άνοιξε την γη και κατέβησαν οι πέντε πόλεις στα βάθη της γης και πάνω από αυτές έβαλε νερό το οποίο είναι ακίνητο μέχρι σε αυτή τη στιγμή, δεν ακίνητο, ακίνητο, δεν κινείται και ονομάζεται νεκρά θάλασσα. Και πάνω από αυτό το νερό, η μέρα στα και νυχτός αναβαίνει καπνός, καπνός ακίνητος, για να δείχνει στον κόσμο ότι αυτή η αμαρτία έχει την ίδια ποινή εν ώρα κρίσεως. Αυτή η αμαρτία, όποιοι την έχουν αυτήν την αμαρτία, δεν έχουν να βρουν παράδεισο, ούτε μετάνοια, φεύγουν για την κόλαση. Ξέρετε αυτό το έθνος το οποίο ονομάζονται Εβραίοι, ότι είναι αχάριστο έθνος. Αχάριστοι είμαστε και εμείς όμως. Διότι εσήκωσε ο Θεός την χάρη από τους Εβραίους και μας την έδωκε εμάς και εμείς φανήκαμε αχάριστοι. Δεν ευχαριστούμε τον Θεό μας για την αγάπη Του που μας έδωσε. Και ο Πανάγαθος Θεός αυτούς τους Εβραίους που καταράστησαν τον εαυτόν τους, τους έδωκε την τιμωρία τη μεγάλη όταν έπεσε αυτός ο λέων της κολάσεως που λέγεται Χίτλερ. Τους έπιασε όλους και τους έκαψε. Το 70 μετά Χριστό, το 33, εσταύρωσαν τον Κύριο. Ύστερα από 37 χρόνια, το 70 μετά Χριστό, επειδή εφώναζαν το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών, επιτρέπει ο Θεός και πέφτει επάνω σε εκείνο το έθνος μια προειδοποίηση φοβερά. Παρουσιάστηκαν στον ουρανό μια ροφαία, λέγει, από αστερισμούς και ήταν πάνω από τα Ιεροσόλυμα επί ημέρες ολόκληρες. Ύστερα φεύγει αυτή η ροφαία και παρουσιάζονται δύο στρατόπεδα τα οποία εμάχουν το ένα εναντίον του άλλου. Δευτέρα προειδοποίηση, τρίτη προειδοποίηση. Οδηγούσανε μία αναγελάδα για να την θυσιάσουνε και στον δρόμο να γέννησε έναν αρνί.
τέταρτη προειδοποίηση. Υπήρχε μία πόρτα χάλκινη, η οποία μόνο 20 άτομα δεν μπορούσαν να την ανοίξουν και άνοιξε μονάχη της. Πέμπτη, έκτη προειδοποίηση, μέσα από τα βάθη του ναού, ακούεται μία φωνή. Φεύγουμε εν τεύθεν, άγρια φωνή. Φεύγουμε εν τεύθεν, φεύγουμε εν τεύθεν. Και ήρθεν, εξεσήκωσεν ο Θεός τον Ρωμαίον στρατηγόν Τίτο και παίρνει τα στρατεύματα και έρχεται στα Ιεροσόλυμα και περικυκλώνει τα Ιεροσόλυμα και δεν αφήνουν ούτε να βγούνε ούτε να μπούνε. Δεν είχαν να φάγουν, δεν είχαν να πιούν και έσφαζαν οι μητέρες τα τέκνα των και τα έτρωγα. Και όταν μπήκε μέσα ο Τίτος, λέει, από 12 ετών και πάνω όλους τους άντρες τους εσταύρωσε. Τώρα φεύγουμε από αυτό, διότι αυτή είναι η τιμωρία όταν τα βάλεις εναντίον του Θεού. Παίρνεις και την τιμωρία. Ναι, φώναζαν ότι το αίμα αυτό εφημάς και επί τα τέκνα ημών και έπεσε. Πέρασαν τα χρόνια, έρχεται ο Χίτλερ και τους μαζεύει όλους όπου έβρισκε Εβραίων και τους έκαψε. Τους έκανε σαπούνι. Το αίμα αυτό εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Ενόμισαν ότι ήταν παιχνιδάκι αυτό, να πιάσουν να σταυρώσουν τον Χριστό και να λένε ότι αυτός ο πλάνος, λέγει, πρέπει να φύγει από μας. Να μην τον βλέπουμε. Έλεγαν τον Θεό πλάνο. Τους έλεγαν τα σημεία ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας τον οποίο περιμένετε και αυτοί περίμεναν και περιμένουν σε αυτή τη στιγμή να έρθει ο Μεσσίας που είναι ο Αντίχριστος. Και αυτός ο Αντίχριστος θα γεννηθεί όπως γεννήθηκε ο Χριστός μας. Θα γεννηθεί από μία πόρνη γυναίκα και θα λέγει ότι γεννήθηκε μονάχο του το παιδί και αυτό θα αυξάνει, θα μεγαλώνει και θα κατακυρεύσει τον κόσμο επί 7 ολόκληρα χρόνια, τα οποία εάν επέτρεπε ο Θεός, λέγει, και τα 7 χρόνια δεν θα μένει κανείς που να μην τον έπαιρνε ο Αντίχριστος. Γι' αυτό μοίρασε τα 7 χρόνια και του άφησε το Αντιχρίστου 3,5 χρόνια και τα άλλα 3,5 χρόνια έδωκε μετάνοια στον κόσμο με δύο προφήτες, τον προφήτην Ηλίαν και τον προφήτην Ενόχο. Θα έρθουν να κηρύξουν στον κόσμο μετάνοια και να τους πούν να προσέχετε. Μας το είπε όμως και ο Θεός μας, προσέχετε μην πλανηθείτε. Και η μία πλάνη έρχεται πάνω στην άλλη, η μία πλάνη πάνω στην άλλη. Τώρα ερχόμεθα και σε αυτό το ο οποίο λέγει ο κυβερνήτης που μας κυβερνά, το λέγει απογραφή. Αυτή η απογραφή είναι το ερώτημα. Να απογραφούμε ή να μην απογραφούμε. Η απογραφή αυτή καθαρά, καθαρά η απογραφή αυτή, εγένετο και επί καιρών που ήταν ο Χριστός μας έτοιμος να γεννηθεί και βασίλευεν στη Ρώμη, ο Κέσσαρ Αύγουστος, και έκανε απογραφή του βασιλείου του και η Παναγία μας που ήταν στην Ναζαρέτ έπρεπε να έρθει στη Βηθλέμ διότι κατήγετο από εκεί η ρίζα της και έπρεπε να έρθει στη Βηθλέμ για να απογραφεί. Και όταν έφτασαν στη Βηθλέμ δεν βρήκε τόπο για να γεννήσει διότι ήταν έγκυος και βρήκε μόνο ένα σπήλαιο και λέγει ο προφήτης ο Θεός μας ότι ήταν τόσο αφιλόξενος ο κόσμος εναντίον του Θεού, λέει, που δεν του έδωσαν ένα μέρος να γεννηθεί και πήγε μέσα στην φάτνη των αλόγων και γεννήθηκε διότι όλη η γη ήταν άλογα, άλογα μέσα στην ειδωλολατρία και μέσα στην αμαρτία και μέσα στο σκοτάδι. Και γι' αυτό γεννήθηκε ο Χριστός μας μέσα σε εκείνο το σκοτάδι, μέσα σε εκείνο το σπήλαιο, για να δώσει το φως στην οικουμένη.
Φεύγουμε και από αυτό για να δούμε τώρα την συνέχεια. Ο Λότ με τις δύο του κόρες. Οι δύο του κόρες όταν έφτασαν και είδαν την καταστροφή του Σοδόμου, τότε είπαν ότι χάθηκε ο κόσμος από τη γη και άρχισαν να με ψημυρούν αναμεταξύ των. Και τι θα γίνει, δεν θα υπάρχει κόσμος. Και τι σοφίστησαν, επότισαν τον Λότ με κρασί, εμέθησε και κοιμήθηκε με τις δύο του κόρες. Και όταν είδαν ότι έκανε αυτό το αμάρτημα, ήρθαν στον Αβραάμ και εξομολογήθηκε το παιδί στο θείο. Και την ώρα που εξομολογήθηκε υπήρχε ένα μέρος με αναμένες, με αναμένα ξύλα. Και εκείνα τα ξύλα ήταν κυπάρισος, πεύκος και κέδρος. Ήταν τρεις δαυλοί με τρία διαφορετικά ξύλα. Και όταν εξομολογήθηκε ο Λότ, του λέγει ο Αβραάμ, θα πηγαίνεις στην Ιορδάνη, θα φέρνεις νερό, του λέγει, θα φυτέψεις αυτούς τους τρεις δαυλούς και θα τους ποτίζεις, και αν βλαστήσουν αυτοί, σε συγχωρεί ο Θεός. Και έβαλε τους τρεις δαυλούς και πήγε και ήρθε και επότισε μία φορά και του είπε ο Αβραάμ, του λέγει, στον δρόμο σου όποιος βρεθεί και σου ζητήσει νερό θα του δίδεις και θα το χύνεις και θα πηγαίνει να φέρνεις άλλο. Και πάντοτε βρεθόταν μπροστά του κάποιος που δεν ήταν άλλος παρά ο διάβολος, και επέρασαν τρία ολόκληρα χρόνια για να φέρει δεύτερη φορά να τα ποτίσει αυτά τους τρεις δαυλούς, οι οποίοι τρεις δαυλοί ενώθησαν, έγινε ξύλο, έγινε δέντρο και έφτασε πολύ ψηλά. Και όταν ο Σολομών ήθελε να χτίσει τον ναό του, ζητούσε ξύλα και έφτασε πάνω σε αυτό το δέντρο, το έκοψε και το έφερε για να το βάλει πάνω στη στέγη του ναού. Κατά περίεργον όμως τρόπο, όταν το εμετρούσε ήταν εντάξει, όταν το ανέβαζε πάνω ήταν κοντό. Το έφερνε κάτω, το έβαζε, το μετρούσε, εντάξει, τον ανέβαζε πάνω, φαίνεται μεγαλύτερο. Και έτσι είπε, είναι ξύλο κατάρας, λέγει αυτό. Και το πέταξε. Αυτό το ξύλο της κατάρας το βρήκαν οι Εβραίοι και το έκανε σταυρόν και ανέβηκε ο Χριστός μας επάνω και έχισε το αίμα του. Ξύλο κατάρας, λέγει. Πάνω στην αμαρτία να σταυρώθηκε ο Κύριος μας για να μας σώσει. Αυτά με λίγα λόγια είναι όλη η ιστορία του Λότ, το Σοδόμα και το Γομόρο. Είναι όλη αυτή η μεγάλη ταλαιπωρία στον κόσμο που λέγεται αμαρτία, και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Σπεύσον του σωθήνε, λέγει. Αυτό είπε ο Θεός στον Λότ, σπεύσον του σωθήν. Το να σπεύσει ένας να σωθεί είναι να τρέξει, να βρει ένα πνευματικό να εξομολογηθεί, να σώσει την ψυχή του, να μην είναι μέσα στην αμαρτία, διότι όταν κλείσεις τα μάτια σου μετά δεν έχει μετάνοια, εν το άδειο και στη μετάνοια. Θα μου πείτε ότι ο κόσμος δεν ακούει, δεν ξέπρει, δεν γνωρίζει. Πολύ σωστά, αλλά υπάρχει Αγία Γραφή. Ο πλούσιος στην παραβολή που είπε ο Κύριος μας με τον Λάζαρο, τον πτωχό Λάζαρο, ενθυμήθηκε ότι είχε πέντε αδερφούς να στείλει τον Λάζαρο ο Αβραάμ να πει στους πέντε αδερφούς να μετανοήσουν για να μην έρθουν και εκείνοι στον τόπο της βασάνου. Και είπε ο Αβραάμ,
έχουσι Μωσέα και τους προφήτας, οι οποίοι ομιλούν. Και απαντά ο πλούσιος. Όχι, πατέρα Αβραάμ, του λέει. Εάν δεν αναστηθεί εκ νεκρών ένας να τους πει να μετανοήσω, δεν μετανοούν. Και λέγει ο Αβραάμ, ούτε και αν αναστηθεί από τους νεκρούς θα μετανοήσω. Γι' αυτό η σωτηρία μας είναι η πίστης, η ακοή, να ακούσεις. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος, πόσον πιστεύσωσιν ισόν ούκαι πίστευσα. Πώς να πιστεύσουν σε αυτόν τον οποίο είναι άγνωστος και δεν τον πιστεύω, και πώς να πιστεύσουν εάν δεν ακούσουν, και πώς να ακούσουν εάν δεν αποσταλεί, δηλαδή αν δεν στείλει ο Θεός ένα δικό του πλάσμα να μιλήσει στον κόσμο του, πώς θα ακούσει ο κόσμος για να σωθεί. Αυτή η αγάπη του Θεού είναι εις ένα κήρυγμα, εις ένα περιστατικό, σε μια ασθένεια, σε οτιδήποτε επιτρέψει ο Θεός, για να ξυπνήσει ο άνθρωπος, να μετανοήσει, να έρθει κοντά στο Θεό και να σωθεί. Αυτήν την αγάπη του Θεού δεν την εκτιμούμε πολλές φορές και νομίζουμε ότι δεν μας βλέπει. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν βλέπεις, λέγει, αχάριστε, ότι η μακροθυμία του Θεού εις μετάνοια σε Άγιοι. Μακροθυμεί ο Θεός για να μετανοήσεις, λέει. Δεν μακροθυμεί γιατί δεν σε θέλει. Μακροθυμεί για να μετανοήσεις, να έρθεις κοντά. Και είναι μεγάλο πράγμα, αδερφοί μου, να εκτιμήσουμε τη μακροθυμία του Θεού, γιατί την ώρα που κάνεις την αμαρτία, είναι έτοιμος να σου δώσει ένα χαστούκιν ο Θεός και να φύγεις, εφόσον κάνεις την αμαρτία και δεν υπολογίζεις τον Θεό. Ο Πανάγαθος Θεός μας βλέπει και αμαρτάνομαι και λέγει, ας το παιδί μου και θα μετανοήσει. Η Παναγία μας κλαίει και παρακαλεί τον Υιόν της. Υιέ μου και Θεέ μου, μακροθύμησον, διότι σταυρώθηκε για αυτό τον κόσμο σου. Και την Παναγία μας, αντί να την ευχαριστούμε που κλαίει κάθε μέρα για μας, την βλασφημούμε. Οι Έλληνες, οι Έλληνες, οι Έλληνες. Αχ, αυτοί οι Έλληνες, οι αχάριστοι. Θυμούμαι, είχαμε μία περίπτωση με ένα δικό μου, ένα παιδί το οποίο ήταν στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο και ήταν πάνω στα βουνά της Υπήρου και τους επεσήμαναν οι Ιταλοί πάνω στο ύψωμα και έβρεχαν οι όλμοι σαν βροχή. Και εκείνη τη στιγμή, λέγει, μου λέγει το παιδί αυτό, βρήκαμε ένα κύλωμα, λέγει, της γης και πήγαμε δυο εκεί. Εκείνη την ώρα βρέθηκε ένας άλλος στρατιώτης, ο οποίος βλασφήμισε την Παναγία μας εκείνη τη στιγμή, λέγει, και έρθαν κοντά τους. Τον πιάσαμε, λέγει, και του είπαμε, φύγε μαγαρισμένα από κοντά μας, φύγε. Το σπρώξα να πήγαινε 3 μέτρα πίσω και μόλις πήγαινε εκεί έρχεται μια οπίδα και τον αφανίζει. Αυτή την ώρα του είπαν, αντί να παρακαλέσεις την Παναγία μας, την βλασφημείς, βρε μαγαρισμένα, του λέει, φύγε από κοντά μας. Και έφυγε από κοντά τους και ήρθε η οβίδα των Ιταλών και τον εξαφάνισε, τον έλειωσε. Είναι κακό πράγμα να βλασφημούν τα ιερά και τα θεία. Γι' αυτό έχουμε πάνω στα αυτοκίνητα, τα περισσότερα αυτοκίνητα από τα παιδιά μας τα οποία έρχονται στο κήρυγμα, βάλαμε πίσω ένα σύνθημα. Μη βλασφημείτε, κίνδυνος δυστυχήματος. Και ένας που έρχεται πίσω το βλέπει, άλλοι με χαίρονται, άλλοι δεν βλασφημούν, άλλοι δεν υβρίζουν. Είπαμε ότι είμαι θα τόσο αχάριστη και η αχαριστία μας τη βλέπουμε, ότι επέτρεψε ο Θεός και δεν ξέρουμε ακόμη τι θα επιτρέψει να μας φάζουν στους δρόμους και να μην βρίσκουν ούτε αυτόν που είναι ο φωνιάς, ούτε τίποτε άλλο. Εάν επιτρέψει ο Θεός και αρχίσουν οι Έλληνες με αυτούς τους αλλοδαπούς, τι θα γίνει, πού θα πάμε, πού θα πάμε. Αλλά ο Πανάγαθος Θεός περιμένει τη μετάνοιά μας, μετανοείται, λέει, είναι και η γάρη βασιλεία των ουρανών. Να παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει μετάνοια, διότι εις την Νινεβή που έστειλε τον Ιωνά,
εκήρυξε μετάνοια επί 3 ημέρες, λέγει, και δεν έφαγαν ούτε ήπια και αυτοί και τα ζώα του. Και τα ζώα του, λέει. Όχι μόνο αυτοί έκαναν νηστεία, αλλά και είχαν και τα ζώα, λέει, και μικροί και μεγάλοι, και οι άρχοντες της πόλεως, της μεγάλης, της Νινεβίτης μεγάλης, όλοι μετενόησαν και ζήτησαν από τον Θεό το έλεος του, και ο Θεός τους ελέησε. Γι' αυτό, παιδάκια μου, η μετάνοια είναι το μεγαλύτερο δώρο το οποίο ζητεί ο Θεός από εμάς. Εκείνος είναι έτοιμο να σηκώσει τις αμαρτίες μας. Όταν τον είδε ο Ιωάννης ο πρόδρομος να έρχεται, ήταν ο Ανδρέας και ο Ιωάννης, οι μαθητές του Ιωάννη του Προδρόμου, και τους λέει, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ερχόταν ο Χριστός μας μετά από την νηστεία του μέσα στην έρημο επί 40 μέρες, και ερχόταν στον Ιωάννη τον πρόδρομο για να βαπτιστεί, και τον είδε ο Ιωάννης ο πρόδρομος και είπε, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου ολοκλήρου. Όχι, καυχόμεθα ότι είμαστε εμείς ορθόδοξοι και θα πάμε στον παράδεισο. Μήπως μείνουμε έξω το παραδείσου. Θα περάσει η κοσκίνα για να πάμε το παράδεισο. Δεν θα πάμε. Αν μας ελεήσει ο Θεός, αν δεν κάνουμε, και όταν μετενόησαν οι Εβραίοι στον Ιωάννη τον πρόδρομο και βαπτίζοντο, εκείνος απαντούσε, σας εβάφτισα, εξομολόγησα, αλλά ποιήσατε ούν καρπούς αξίους της μετανοίας. Μου είπατε ότι μετανοήσατε, σας εβάφτισα, σας εξομολόγησα. Να δω τα έργα σας, λέει. Αλλά τα έργα μας είναι έργα μετανοημένων ανθρώπων. Ή επιστρέφουμε πίσω, ή επιστραφούμε πίσω όπως τη γυναίκα του Λότ και μείνουμε κι εμείς στήλοι άλατο. Ο Θεός να μας φυλάει και να μας σκέπει. Με την απογραφή τι θα κάνουμε? Με την απογραφή, να έρχομαι στην απογραφή. Είναι αυτή τη στιγμή, επειδή κατέβηκε η Παναγία μας από τη Ναζαρέτη στην Βηθλεέμ, ανέβηκε. Κάτω ήταν η Ναζαρέτη, πάνω ήταν η Βηθλεέμ. Όταν ανέβηκε για να απογραφεί. Δεν είναι αμαρτία η απογραφή. Εφόσον έχουμε την απογραφή της Παναγίας μας, δεν μπορούμε εμείς να αρνηθούμε. Αλλά τι ακούω, τι γίνεται, τι λέγεται, ότι από τη στιγμή που θα υπογράψεις ότι είσαι μέλος του ελληνικού βασιλείου, την ίδια στιγμή έχουν το δικαίωμα να σου πάρουν και τα εντόστια σου, να τα δώσουν εις άλλον κόσμο. Και να προσέχετε πολύ, να προσέχετε πολύ. Δεν μπορούμε διά της βίας να μας δώσει να βγάλουμε τα δικά μας τα εντόστια να τα δώσουμε κάπου άλλο. Ως 18 ετών δεν θέλει απογραφή. Όποιο παιδί πεθάνει μέχρι 18 ετών του παίρνουν όλα τα όργανα χωρίς να ερωτήσουν κανένα. Δεν έχουν το δικαίωμα στον ελληνικό οργανισμό μεταμοσχεύσεων, έτσι διάβασα. Όποιος θέλει, φτιάχνει καρδιά. Πρέπει να υπογράψεις ένα χαρτί. Είπε την δήλωση, ναι, το διάβασα. Να, αλλά έχουν τα στοιχεία σου μετά και θεωρείσαι πιθανόν δόητη. Όχι. Πρέπει να υπογράφεις χαρτί και κατοχυρώνεις ότι είναι η δική σου υπογραφή. Γιατί, ναι, το διάβασα αυτό και το συζήτησα και με άλλο. Πατήρ Σάβα, γιατί... η κάρτα του πολίτη είναι η διαφωνία μας. Αν δεχτούμε. Όλα εκεί. Τώρα συζητάμε για την απογραφή. Απογραφή δεν είμαστε απογραφή. Απογραφή τη στιγμή γραφόμαστε. Πόσα σπίτια έχει, πόσο γραφείτε, εκθετό έγινε. Δεν μου ζητήσει άλλη ταυτότητα. Εδώ η κατά του πολίτη είναι το πρόβλημα. Αν θα πάρουμε το χάραγμα, το 666 παραδείγμα, αυτό έχει σχέση. Το απογραφή δεν έχει καμία σχέση. Μου ήρθε χθε, μου λέει πώ λέγεσαι τα δώρα. Έχει σπίτι, έχει παιδιά, έχει. Εδώ πιεσμένη, εγώ τη σύζυγο μου. Άλλο τα παιδιά μου είναι αλλού. Πότε το έχει σπίτι, το 1979. Αυτό. Δεν μου ζήτησε τίποτα άλλο που να ήταν κάτι σχετικό με την πίστη μου. Χθε έκανα. Τώρα, βέβαια, αυτό το. Όχι. Αυτό το οποίο ακούετε,
είναι για τα όργανα του ανθρώπου, διότι τους βάλανε οι Ευρωπαίοι, να μας μάθουν εμάς την πίστη και την πατρίδα και την οικογένεια. Να μας διδάξουν αυτοί οι ανώμαλοι. Αυτοί είναι όλοι οι ανώμαλοι. Όλοι οι ανώμαλοι είναι αυτοί. Άλλο λοιπόν, από τώρα, για άλλο θέμα. Ναι, τώρα για το αποδοχτού έρχονται... Υπάρχει θέμα δικό μου, αν θέλω να δώσω τα όργανα. Δεν μπορεί να με αναγκάσεις. Αυτό δεν μας έχουν αναγκάσει ακόμα. Συγγνώμη, μισό την κυρία μου. Πριν κοιμηθεί ο Αΐμισος Σαραφείμ, είχε δηλώσει, κάνει επιδηλώση, ότι διαθέτω τα όργανα μου, όταν θα πεθάνω. Ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Όχι, Σαραφείμ μιλάω, ξέρω τι λέω. Λοιπόν, έκτοτε, ο καθένας είναι ελεύθερος να δηλώσει εάν δίνει τα όργανα του ή όχι, μετά το θάνατο. Δεν είναι υποχρεωτικό. Αυτό εγώ δεν το έχω ακούσει πολύ, μας υποχρεώνουν. Συγγνώμη, είπατε ότι δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι νόμος. Δεν σας δώσανε εσάς. Είναι νόμος που είμαστε όλοι υπότες πλέον. Είμαστε χωρίς όμως να το καταλάβουμε, είμαστε όλοι υπότες. Πάτερ Σάδα, υπόθηκε το εξής. Άτομα μέσα από το χώρο της Εκκλησίας μας, και μιλάω για τον ομό Ηλίας, για το διάβασα ίδια με τα μάτια μου στην πατρίδα, υπόθηκε ότι η Εκκλησία είναι υπέρ των δωτών και μάλιστα ο πρώτος δότης ήταν ο Χριστός μας που έλυσε το αίμα του. Δεν φύλαξα το απόγευμα. Το είδα και αυτό, αυτά τα λόγια παραπλανούν όλους όσους ανήκουμε, είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και μπαίνω μέσα στο ίντερνετ και ψάχνω τη θέση της Εκκλησίας. Φυσικά εγώ αυτά τα είδα, κατάλαβα ότι κάτι γίνεται. Μπαίνω μέσα στο ίντερνετ και βλέπω ότι από κάποιους, δεν ξέρω αν είναι αγιορείτες ή κάποιοι άλλοι, λένε ότι είναι εναντίον των δωτών, γιατί είναι εν ζωή πρέπει να βρίσκεται ο άλλος όταν του αφαιρεί τα όργανα και μάλιστα την ώρα εκείνη που εμείς τον βλέπουμε ότι μπορεί να είναι σε κόμμα, ο άλλος μπορεί να προσέρχεται νοερά μέσα του για να σωθεί η ψυχή του. Και το μόνο όργανο που μπορούν να πάρουν από άνθρωπο που έχει πεθάνει είναι μόνο από το μάτι μπορούν να πάρουν, όχι από αλλού. Εφόσον έχει πεθάνει, ναι. Κάτω του κολλήτη να προσέξετε... Ας την κάρτα εσύ τώρα, άλλο θέμα τώρα εδώ. Σου κολλήθη η κάρτα. Να προσέξετε περιστατικά... τα περιστατικά τα οποία μας συγκλονίζουν. Στην Αμερική... υπήρξε ένα περιστατικό μιας κόρης, η οποία ήταν 17 χρόνια φυτό και ερχόντουσαν οι γιατροί να πάρουν τα όργανα γιατί ήταν κλινικώς νεκρά. Ήταν οι γονείς όμως εκεί και έλεγαν όχι, δεν θα πάρετε τα όργανα εδώ από το παιδί. Στα 17 χρόνια σηκώθηκε. Εάν επέτρεπαν οι γονείς και έβγαζαν τα όργανα αυτού του πλασμάτου, τι θα γινότανε. Και η άλλη που ήταν έγκυος που μας είπατε. Η άλλη η οποία ήταν έγκυος, άλλα τόσα χρόνια, έγκυος, γέννησε το παιδί και εκείνη ήταν αμήλυτη και ακίνητη. Και μεγάλωσε το παιδάκι και γεννήθηκε και έζησε και η μάνα, έζησε και το παιδί. Σάββα, να ενημερωθεί ο κόσμος, να φτιάξουμε χαρτιά, να μην είμαστε δότες οργάνων. Τούτο πρέπει οπωσδήποτε... Αυτό, παιδιά, δεν έχει ενημερωθεί ο κόσμος και μάλιστα... Την ώρα της απογραφής το δίνεις. Όχι, την ώρα της εμένα ήρθαν, επειδή έχω τώρα 10 μήνες να δω τηλεόραση, δεν ήξερα ότι θα γίνει απογραφή. Μου χτυπάνε την πόρτα εκείνη την ώρα, ζήμω, να τους λέω, μπορείτε να έρθείτε πιο αργότερα. Μου λέει, είμαστε από την απογραφή μια κοπελίτσα. Και έκανα απογραφή, μου ζήτησαν μόνο τετραγωνικά σπιτιού. Πόσοι μένουν και αν έχω οικογένεια και παιδιά. Τίποτε άλλο. Υπογράψατε. Νομίζω ότι υπέγραψα. Ναι. Όχι, δεν υπέγραψα. Δεν μου ζήτησαν. Εγώ χθες σας λέω, δεν είναι παλιό. Δεν ξέρω. Ούτε από υπογράψα. Δεν υπέγραψα. Σας ζήτησα. Δεν μου ζήτησα. Μας αφήνει παιδιά.
σας ζήτησαν με την απογραφή, συγγνώμη, και να υπογράψουν την κάρτα, την ταυτότητα. Τι τα συγκέντρωνε τώρα, κάνει με το άλλο τώρα, αυτό είναι που δεν ακολουθούν τη συζήτηση. Και τα συγκέντρωνε τώρα και πάνε άλλα θέματα μπροστά, κατάλαβες τι γίνεται. Στην Ελλάδα είναι καθόλου η υπέγραψη, γι' αυτό τα αν να μιλήσει και εσύ, θα γίνει. Θα είμαι να μιλήσει και εσύ. Θα γίνει και την απογραφή και γιατί και πώς μας έχουν εγγράψει την παλιά παπούτσια του σχόλου. Γιατί διαφορά είναι τα κινητήρια. Και όποιος θέλει, μάλλον τώρα θέλει να νομίζω αν έγινε νόμος, θα γίνεται η καύση εδώ στην Ελλάδα, κάνουν εκκλήμανση εδώ. Άλλο τούτο. Ναι, αυτό. Και εγώ ρώτησα έναν υπουργό προσωπικά και του λέω εάν είχαν κάψει τον Άγιο Διονύσιο, τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Όσιο Πατάπη, τον Άγιο Ιαντορόσο, πού θα βρίσκαμε σήμερα τα Άγια Λείψανα που εγωδιάζουν από προσκυνού και να έχουμε αυτά τα χιλιάδες θαύματα. Η απάντηση ήταν τίποτα. Τώρα λέει κάναν νόμο, δεν ξέρω αν ψηφίστηκε, να γίνουν εδώ οι κάψονες, όχι στην Βουλγαρία. Αλλά για την απογραφή που είπαμε τη στιγμή για το φύγιο εδώ πέρα, δεν μας πίεσανε κανένας. Αν με στοιχεία να υπογράψουμε ότι δίνουμε τα όργανά μας. Και είπα ένα παράδειγμα, πριν χρόνια που έζηγε ο Αΐμις ο Σεραφείμ, είχε δηλώσει, εγώ είμαι δωρητής των οργάνων του σώματός μου. Πριν χρόνια, αν θυμάστε η πρώτη φορά. Ναι. Αφού δεν τα παίρνει μετά θάνατο, καλέ κύριε. Τώρα δεν ξέρω αν έχει γίνει νόμος, δεν το άκουσα αυτό το πράγμα. Εγώ με ενδιαφέρει αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Το 666 τι γίνεται. Αυτό είναι το θέμα. Το δέχεται η Εκκλησία μας αυτό. Μπορεί να πάρει θέση και να πει όχι ή ναι. Να ξέρουμε να απαντήσει ο λαός. Και χαιρετώ τον υποψήφιο βουλευτή μας εδώ πέρα, ο οποίος μπορεί να συγηθεί στον πρόεδρο. Θα μας κάνει ερώτηση τι γίνεται των Ελλήνων. Θα μας κάνει νόμο. Έχουν κάνει ερωτήσεις. Συγγνώμη να πω κάτι. Να σας πω κάτι. Αν με επιτρέπετε, πάτε σάβα να το απαγάλω. Μέσα από τον χώρο της Εκκλησίας πρέπει να διατηρούμε ερωτηματικά. Επειδή λέτε, κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρουμε και πού ανήκουν. Και πρέπει κάπου να είμαστε επιφυλακτικοί για το τι λέμε. Εγώ είπα, κυρία μου, σχετικά με το μόνο, είπα το Πατρε Σάπα. Η Εκκλησία λέει εσούς ή και εσούς να πελέψει. Η Αγία Γραφή μιλάει ξεκάθαρα. Αν δεχτούμε, τελειώσαμε, διώχνουμε το Χριστό κοντά μας. Αν δεν δεχτούμε, θα έχουμε το Χριστό κοντά μας. Μπορεί να είναι κάπως υψηλά στρώματα κάποιον το χώρο. Ας τα ψηλά στρώματα, καλέ αδερφή, ας τα ψηλά στρώματα. Να μιλάμε για να προλάβει να πει το γάλα το Παπουλής. Το λοιπόν, παιδάκια μου. Ακούστε τώρα εδώ το γέρο, για ησυχάστε. Ησυχάστε παρακαλώ. Το λοιπόν, εμείς έχουμε να πούμε μόνο μια φράση του Κυρίου μας. Προσέχετε λέγει, μη πλανηθείτε. Τελείωσε. Αυτό το είπε ο Θεός μας, αυτό θα κάνουμε, να προσέχουμε. Ο κάθε ένας μόνος του ό,τι θέλει ας κάνει, είναι ελεύθερος να προσέχει και την υπογραφή του που θα βάλει, γιατί τη βάζει την υπογραφή του, γιατί θα έρθει μετά και να του πει εδώ η υπογραφή. Άρα δεν μπορεί να πεις τίποτα, ούτε να διαμαρτυρηθείς ούτε τίποτα. Και να μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου. Μείνε πιστός, λέγει, άχρη θανάτου και δώσωσε το στέφανον της ζωής. Εγώ θέλω να μείνεις μέχρι το θάνατον πιστός, λέγει. Όχι τώρα πιστός και ύστερα άπιστος. Διότι πολλές φορές λέμε θα κάνω το θέλημα του Θεού και ύστερα από λίγο δεν το κάνουμε. Να μας φυλάει ο Θεός μας, παιδάκια μου, να μας αξιώσει στον τον κόσμο να ζήσουμε κοντά του και στην επουράνια του Βασιλείου. Αμήν. Στον Θεό μας, 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 Θεό